στα σχολεία του Ηρακλείου σε πρώτη φάση και αμέσως μετά στα σχολεία όλου του νησιού, θα βρίσκεται πλέον η κριτική σταφίδα ως προϊόν που εντάσσεται στις σούπερ τροφές και που επιχειρείται να ενταχθεί στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες των παιδιών της Κρήτης. Η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους Δήμους της Παιδικής Ενότητας Ηρακλείου και την Ένωση Σουλτοπαραγωγών ξεκινάει αυτή την προσπάθεια. Σε πρώτη φάση θα επεκταθεί αυτή η δράση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σε πιλωτική εφαρμογή, και έπειτα στο επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί και σε υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, Χανιά, Λασίθη και Ρέθυμνο. Το προϊόν αυτό είναι σημαντικό να μπει. Είναι ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές στον τόπο μας. Είναι μία υπερτροφή. Θέλω να πω όμως ότι και ο νομός Ηρακλείου και ειδικά η Περιφερειακή Ενότητα Κρήτης έρχεται δεύτερη σε παιδική παχυσαρκία. Το 30% των παιδιών μας είναι παχύσαρκα. Επομένως πρέπει να δούμε διατροφικά τι βάση θα τους δώσουμε από τα πρώτα στάδια και από το σπίτι αλλά και από το σχολείο. Το πρόγραμμα εντός του οποίου εντάσσεται η προσπάθεια μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης, Ένωσης Ηρακλείου και Σουλτοναπαραγωγών βοηθάει στο να υπάρξει νέο ρεύμα για το προϊόν που επί χρόνια βαδίζει σε ρυθμούς εγκατάλειψης. Ένας διατροφικός θησαυρός στη σταφίδα της Κρήτης που απειλείται με εξαφάνιση φαίνεται σιγά σιγά να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Ο καλύτερος πρεσβευτής για αυτό το προϊόν θα είναι τα παιδιά που πρέπει πραγματικά να δοκιμάσουν τη σταφίδα και να καταλάβουν και να ενημερωθούν για τη διατροφική αξία που έχει. Δυστυχώς έχουμε πήξει τα παιδιά μας σε προϊόντα εισαγωγής που τα τρώνε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα από γεύση. Η διάθεση στα σχολεία 4 προϊόντων αρχικά, με κύριο συστατικό τη σταφίδα, θα γίνει μέσω των κηλικίων. Στους ιδιοκτήτες των οποίων παρουσιάστηκαν σήμερα τα προϊόντα, όπως επίσης και σε εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων του Ηρακλείου. Το ένα προϊόν είναι η σκέτη σταφίδα σε συσκευασία 50 γραμμαρίων. Το δεύτερο προϊόν είναι μία συσκευασία 30 γραμμαρίων με επικάλυψη σοκολάτας υγείας ή κακάο της σταφίδας και άλλα δύο κουλούρια που θα έχουν μέσα σταφίδα και ένα νέο προϊόν που λέγεται σταφιδίνη που έχει μπει στο ζυμάρι. Όπως μας είναι η ένταξη των κριτικών προϊόντων και κυρίως κριτικής σταφίδας σε όλα τα σχολεία του νησιού για να βελτιώσουν οι μαθητές και τα παιδιά μας τις διατροφικές τους συνήθειες και να εντάξουμε τα κριτικά προϊόντα στην καθημερινή τους διατροφή. Στόχος είναι, μετά το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το επόμενο σχολικό έτος όχι μόνο να διευρυνθεί το δίκτυο των σχολείων, αλλά και των προϊόντων που επιχειρείται να αυξηθούν και να μπορέσουν να καλύψουν όλα τα γούστα των παιδιών. Αυτά τα 4 προϊόντα, σαν αρχή, θα μπουν μέχρι το κλείσιμο της σχολικής σεζόν της φετινής που διανύουμε και από τη νέα σχολική σεζόν έχουμε και άλλους κωδικούς στο προσκήνιο που θα τους βάλουμε και θα τους συζητήσουμε με τις υγειονομικές αρχές αν μπορούν να μπουν.